Βρισκόμαστε πια στην 147η μέρα του πολέμου στο Ισραήλ, 147 μέρες από την 7η Οκτωβρίου, με τη μεγάλη σφαγή της Χαμάς εναντίον μας και των ψευτοπαλαιστινίων της Γάζας. Και χθες είχαμε ακόμα μια φωνική αραβική τρομοκρατική ψευτοπαλαιστινιακή επίθεση έξω από τον εβραϊκό οικισμό Ελί, στην περιοχή του Μπενιαμίν, στην Ιουδαία, όπου ο τρομοκράτης ψευτοπαλαιστίνη στη Δυτική Όχθη, ναι, στην Ιουδαία, έρχονται και δολοφονούν εν ψυχρό δύο Ισραηλινούς πολίτες, πρώτα απ' όλα τον Ουριά Χαρτούμ, ηλικίας 16 ετών, και επιπλέον τον Γιτσχάκ Ζέιγκερ, ηλικίας 57 ετών, αιωνία η Άγια Μαρτυρική μνήμη τους, ήθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα τους, Ασέμ Ικόμ Νταμάμ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Προσέξτε τι γίνεται. Μιλάμε για τους Εβραίους αυτούς κατοίκους ακρίτες της Ιουδαίας και Σαμάριας, όπου αυτοί οι Εβραίοι είναι σε αυτή την γη, στην πατρογονική τους εβραϊκή γη, και όποιος σήμερα νομίζει ότι η Ιουδαία και Σαμάρια είναι ξένη γη ή ανήκει στους ψευτοπαλαιστίνιους και εκεί ονειρεύεται να δημιουργήσει ένα ψευτοπαλαιστιακό κράτος, όποιος σήμερα νομίζει ότι αυτή η γη είναι ξένη από τους Εβραίους, είναι ένας εχθρός του εβραϊκού έθνους. Και αν είναι ένας Εβραίος, είναι ένας ποταπός προδότης. Αυτή η γη είναι δική μας. Αυτή η γη είναι το λύκειο της εβραϊκής ιστορίας. Το λύκειο της εβραϊκής ιστορίας. Όταν οι Εβραίοι δεν έχουν δικαίωμα να ζουν και να κυριαρχούν στην Ιουδαία και Σαμάρια, σε κάθε σπίθαμη της εβραϊκής μικρής αυτής γης, όταν δεν έχουν δικαίωμα να ζουν, για παράδειγμα, στην πόλη που είναι θαμμένοι οι πατέρες του λαού του Ισραήλ, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, η Χεβρώνα, ή δεν έχουν το δικαίωμα να ζουν εκεί που είναι θαμμένος ο Ιωσήφ, στην Σιχέμ, τη λεγόμενη ως Ναμπλούς, ή δεν έχουν δικαίωμα να ζουν στην Μπετ Λέχεμ, στη Βιθλέμ, όπου είναι θαμμένη η Μητριάρχησα Ραχέλ. Εκεί είναι το λύκειο της εβραϊκής ιστορίας. Ή αν δεν έχουν δικαίωμα να ζουν στην ίδια την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους από την εποχή του βασιλιά Δαβίδ. Λοιπόν, όποιος θέλει να εξαφανίσει την εβραϊκή παρουσία από αυτή την εβραϊκή γη, αυτός είναι ένας ποταπός εχθρός του λαού του Ισραήλ, και όποιος θέλει κάτι τέτοιο δεν θέλει να οι Εβραίοι να ζουν ούτε στο Τελαβίβ, ούτε και στη Χάιφα, ούτε και στο Ειλάτ, ούτε πουθενά αλλού μέσα στη γη του Ισραήλ. Οι ψευτοπαλαιστίνοι ποταποί εχθροί μας το λένε ξεκάθαρα. Για αυτούς όλη η γη του Ισραήλ είναι Παλαιστίνη, υποτίθεται. Και θέλουν να πετάξουν τον κάθε Εβραίο έξω από τη γη του Ισραήλ. Για αυτούς κάθε Εβραίος είναι Εβραίος έπικος. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να λέμε ναι, είμαστε Εβραίοι έπικοι. Ακόμα και αν προσκολούν στην έννοια έπικος κάτι το αρνητικό. Settlers στα αγγλικά, αλλά στα εβραϊκά είναι Mitnachelim. Και στην ίδια την εβραϊκή βίβλο, στην Τωρά, γράφει ξεκάθαρα. Τιτραχαλού ετάρετς. Δηλαδή, επικίστε την γη. Και η λέξη Mitnachel, μάλιστα στα εβραϊκά, έπικος, βγαίνει από τη λέξη Ναχαλά. Ούτε Ναχαλά σημαίνει γη την οποία την αποκτάς και την κάνεις δική σου και τη δική σου και την δίνεις μετέπειτα στα παιδιά σου και στις επόμενες γενιές σου. Για να είμαστε ξεκάθαροι και αυτό το μήνυμά μας σε κάθε αντισημίτη εξωτερικά και σε κάθε προδότη αριστερό εσωτερικά. Η γη του Ισραήλ, ολόκληρη η γη του Ισραήλ, η αριστερά θέλει να λέει την, πώς το λένε, να πετάει το παραμυθάκι για μεγάλο Ισραήλ. Πιο μεγάλο Ισραήλ, παιδιά, πιο μεγάλο Ισραήλ. Αυτό που λέμε είναι η γη του Ισραήλ, το λεγόμενο μεγάλο Ισραήλ, όπως θέλουν να μας πικάρουνε, είναι όλο το Ισραήλ, η Ιουδαία Σαμάρια μαζί με τη Γάζα, όλο αυτό το Ισραήλ είναι όσο η Πελοπόννησο σε έκταση. Μόνο αυτό. Αυτή είναι η εβραϊκή γη. Μια κουτσουλιά μέσα στο χάρτη. Μέσα στον Άτλα. Και αυτό ακόμα θέλουν να μας το πάρουν, να μας το διαμελήσουν, να μας μειώσουν όλο και περισσότερο. Ήδη τη Γάζα μας την πήρανε. Ήδη ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Όχθης μας το πήρανε, αλλά και ακόμα θέλουν να μας πάρουν και άλλο. Γενικά θέλουν να μας καταστρέψουν εντελώς. Αλλά αυτό είναι το μήνυμά μας. Όλη η γη του Ισραήλ ανήκει μόνο στον εβραϊκό λαό. Σύμφωνα με την Τωρά του Ισραήλ, σύμφωνα με το θεϊκό αιώνιο νόμο για τους αιώνες των αιώνων. Λουμέο λαμίμ, λανέτσαχ, νετσαχίμ. Στα εβραϊκά. Αυτές είναι οι ρίσεις της Τωρά. Για πάντα. Όποιος νομίζει πως μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτό,
δεν είναι μόνο εμπόδιο μπροστά στον αληθινό πατριωτικό λαό. Είναι και εμπόδιο μπροστά στα σχέδια του Θεού. Είναι ένας εχθρός του ίδιου του Θεού. Ας είμαστε αληθινοί. Ο κάθε εχθρός του Ισραήλ και ο κάθε προδότης του Ισραήλ είναι ένας εχθρός του ίδιου του Θεού. Χθες λοιπόν δολοφονούνται δύο Εβραίοι. Ένα 16χρονο παιδί και ένας 57χρονος ακόμα Εβραίος. Αυτή είναι η κακή Εβραίοι έπικοι για τον Biden. Για το επιτελείο Biden. Αυτή είναι η βία των επίκων για το επιτελείο Biden. Ντροπή τους. Σε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους αριστερούς που χαίρονται με το θάνατο των Εβραίων και ιδιαίτερα των Εβραίων πατριωτών. Γιατί όταν είσαι Εβραίος πατριώτης, όταν είσαι Εβραίος πιστός στην πίστη σου σαν Εβραίος, Εβραίος Ισραηλινός πατριώτης και ζεις ακόμα και στην Ιουδαία και Σαμάρια ως ακρίτας, τότε το αίμα σου είναι πώς το λένε, μπορεί να το χύσει οποιοδήποτε και όλοι θα σου πούν και όλοι αυτοί οι δίθεν ανθρωπιστές, δίθεν ελληνιστές θα σου πούν και μπράβο και από πάνω που δολοφονήθηκαν αυτοί οι Εβραίοι. Βλέπουμε τους αριστερούς στο Ισραήλ, αυτή την άθλια προδοτική αριστερά στο Ισραήλ. Όχι όλους τους αριστερούς, αλλά αυτή την κλίκα, αυτή την φάρα και την μάρα της ακροαριστεράς στο Ισραήλ. Που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να αγωνίζονται για τη δημιουργία ψευτοπαλαιστινιακού τρομοκρατικού κράτους μέσα στο Ισραήλ. Και προσπαθούν και κάνουν τα πάντα για να δαιμονοποιήσουν τους Εβραίους κατοίκους της Ιουδαίας και Σαμάριας. Σε αυτούς να έρθει η κατάλα του Θεού μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Εκτός και να μετανοήσουν. Για εμάς είναι ξένο κομμάτι, εχθρικό κομμάτι, ένα φαρμάκι μέσα στα, και ένα αγκάθι μέσα στα σπλάχνα του Εβραϊκού Έθνους που πρέπει να πεταχτεί έξω από το Εβραϊκό Έθνος. Ξεκάθαρα. Οποιοδήποτε σήμερα μιλάει για ψευτοπαλαιστινιακό κράτος μέσα στη γη του Ισραήλ είναι ένας εχθρός μας. Απόλυτα. Και αν είναι Εβραίος, είναι ένας βρωμερός ποταπός προδότης. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Εβραϊσμό. Καμία σχέση με τον αληθινό Εβραϊκό λαό. Καμία σχέση. Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι την τελική νίκη. Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι την καταστροφή της Χαμάς. Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι την καταστροφή των ψευτοπαλαιστινίων αυτών τρομοκρατών μέχρι τέλους. Ήρθε η ώρα να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο και σε όλη την οικουμένη. Μαφής Φαλαιστίν. Ήρθε η ώρα να εξαφανιστεί το ψέμα των ψευτοπαλαιστινίων από προσώπου γης. Ψευτοπαλαιστίνη, όποιος θέλει, θεωρεί τον εαυτό του ψευτοπαλαιστίνιο και όποιος τους υποστηρίζει, έξω από τη γη του Ισραήλ. Αχούτσα! Αργά ή γρήγορα, προς εκεί βαδίζουμε. Το Εβραϊκό Έθνος είναι εδώ για να ζήσει και να κυριαρχήσει στη δική του πατρογονική γη. Χωρίς φόβο, με υπερηφάνεια, εβραϊκή υπερηφάνεια και με εβραϊκή δύναμη και ισχύ εναντίον του κάθε εχθρού του. Και με εβραϊκή εκδίκηση σε όποιον έχει να μας ξανακάνει τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως την 7η Οκτωβρίου, όπως και την τρομοκρατική επίθεση χθες. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε, να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε μέχρι τέλους υπέρ των Αγίων και Οσίων. Συνεχίζουμε. Ο λαός του Ισραήλ ζει, ο αληθινός λαός του Ισραήλ ζει, όχι σπόροι του Ερευράφ. Am Israel high.